Καλημέρα, Χαμογελαστό και ευδιάθετο, φορώντα πάντα τη μάσκα, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης έφτασε λίγο πριν τι 10 το πρωί στη μονή Αγία Τριάδο Τζαγκαρόλων, προκειμένου να παραστεί στην αρχιερατική λειτουργία για την εορτή τη κοίμηση Θεοτόκου, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του Μαρέβα και το γιο του Κωνσταντινό. Οι καταστροφικέ πλημμύρε στην Εύη, η κλιμακουμένη ένταση στι ελληνοτουρκικέ σχέσει και η έκρηξη κρουσμάτων τη πανδημία στη χώρα μα επεφύλαξαν ένα καυτό δεκαπενθήμερο στην ελληνική κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό να αποζητά μερικέ μέρε ξεκούραση μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Μετά τον εκκλησιασμό, ο Πρωθυπουργό με τη συνοδεία του ξεναγήθηκε στου χώρου του ναού από τον Επίσκοπο Δωριλαίου και καθηγούμενο τη Μονή, κ. κύριο όπου το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι εργασίε ανακαίνηση μετά την υπογραφή τη προγραμματική σύμβαση στι αρχέ Ιουλίου για την η μελέτη προστασία και ανάδειξη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, τη Περιφέρεια και του Πολυτεχνείου Κρήτη. Στη συνέχεια, λίγο πριν την αναχώρησή του από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή, ο Επίσκοπο Δωριλέου προσέφερε στη σύζυγο του Πρωθυπουργού Μαρέβα μία εικόνα τη Παναγία. Πολλά, πολλά, παιδιά. Κατά την έξοδό του, ο Πρωθυπουργό είχε μία σύντομη συνομιλία με τον καθηγούμενο τη Μονή, χωρί όμω να προβεί σε δηλώσει. Πριν από μια απολαυστική βουτιά στην προσφυλή του Παραλία στο Μαράθι, επισκέφθηκε την 115 πτέρυγα μάχης με σκόπο να συνομιλήσει με τα γεράκια της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκονται συνεχώς σε μαχητική ετοιμότητα.